πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, μιλώντας προσφάτως σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις των κυρώσεων στη Ρωσία και της κρίσης στην Ουκρανία θα φανούν στους λογαριασμούς που θα έρθουν τον Ιούνιο. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε να καταγράφονται διαρκώς αυξήσεις σοκ στις τιμές, ενώ ήδη αρκετοί πολίτες δυσκολεύονται να ανοίξουν τους λογαριασμούς του ρεύματος για να αποφύγουν κάποιο εγκεφαλικό. Η ακρίβεια φαίνεται ότι θα είναι το κύκνιο νάσμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς μετά το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα και τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος θα πέσουν ακόμη περισσότερο. Στο μαξί μου υπάρχει η φοβία ότι αν δεν γίνουν εκλογές άμεσα, η Νέα Δημοκρατία θα πέσει κάτω από το 25% και πιθανόν να μην είναι καν το πρώτο κόμμα. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και ο χειμώνας, άρα θα γλιτώσουμε τουλάχιστον από την επιβάρυνση του πετρελαίου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τους υπέρογκους λογαριασμούς του ρεύματος, δείχνοντας ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για να ανακοπεί η ακρίβεια. Και παράλληλα, κάτι που αποκρύβεται από το σύνολο των ΜΜΕ, τα πράγματα με τον τουρισμό δεν είναι όπως θα περίμεναν στο Μαξίμου. Πριν από λίγο καιρό, άπαντες στο κυβερνητικό επιτελείο πόνταραν σε μια καλή τουριστική περίοδο ώστε να πάνε σε εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πουλώντας το αφήγημα ότι τα πήγαμε καλά με τον τουρισμό. Όμως, λόγω της στάσης της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, χάθηκαν οι Ρώσοι τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο άφηναν πολλά χρήματα στη χώρα μας. Γι' αυτό και πλέον όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο στην κυβέρνηση. Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι στο Μαξίμου θα εκμεταλλευτούν την κρίση στην Ουκρανία για να συσπυρώσουν το κόμμα, αλλά και παράλληλα για να ισχυριστούν ότι για την ακρίβεια φταίει η Ρωσία και όχι η βίαιη απολιγνητοποίηση. Ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε όπλα στην Ουκρανία για να εξασφαλίσει τη δόση από το ταμείο και να πάει σε εκλογές. Λέει χαρακτηριστικά: «Το 2019 ο Μητσοτάκης εξυπηρέτησε το σχέδιο των Ρώσων για μη επίλυση του Μακεδονικού. Τάχθηκε κατά της συμφωνίας των Πρεσπών για να κατηγορήσει τον Τσίπρα και να πάρει την εξουσία. Σήμερα εμπλέκει τη χώρα στο Ουκρανικό για να εξασφαλίσει τη δόση από το ταμείο και να πάει σε εκλογές». Ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κίρτσος επίσης υποστηρίζει ότι στο Μαξίμου υπολογίζουν σε κάποια συσπήρωση λόγω της κρίσης στην Ουκρανία και ελπίζουν σε κάποιο εκλογικό θαύμα. Λέει χαρακτηριστικά ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κίρτσος: «Εκεί που τα είχαν βάψει μαύρα στο Μαξίμου, αρχίζουν να ελπίζουν σε εκλογικό θαύμα λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Θέλουν να φορτώσουν την κρίση που προκάλεσαν και προηγήθηκε στον πόλεμο να επιτύχουν κάποια συσπήρωση. Από την πολύ παρέα με λόμπι φυσικού αερίου έχασαν επαφή με κοινωνία». Την ίδια ώρα, μία από τις ναυαρχίδες του φιλοκυβερνητικού τύπου, που μέχρι χθες διέψευδε τα σενάρια, υποστηρίζει σε σημερινό άρθρο της ότι στο Μαξίμου σκέφτονται αλλαγή του εκλογικού νόμου. Όπως αναφέρει στο άρθρο της, η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι η αύξηση του μπόνους των εδρών για το πρώτο κόμμα από τις 40 που προβλέπεται τώρα στις 50. Στόχος, λένε, να δημιουργηθεί μία ισχυρή κυβέρνηση. Κάτι που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, καθώς ακόμη και έτσι δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να διαμορφώσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ούτε με εκλογικό θαύμα.